Η Στεφανία νόσος είναι μια σοβαρή πάθηση της καρδιάς, η εμφάνιση της οποίας παρουσιάζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι ασθενείς που έχουν ενδείξεις για στένωση αγγείων και αρτηρίων καλούνται να υποβληθούν σε στεφανιογραφία και αν χρειαστεί σε αγγειοπλαστική. Κύριε Λιόπουλε, βρισκόμαστε στο αιμοδυναμικό τμήμα του νοσοκομείου Νέο Αθήνων και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται η στεφανιογραφία. Η στεφανιογραφία πραγματοποιείται στο αιμοδυναμικό μας εργαστήριο μετά από μια σχετική προετοιμασία του ασθενούς, ο οποίος πρέπει να είναι νηστικός. Τοποθετείται στο κρεβάτι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Τοποθετούμε είτε από το χέρι είτε από το πόδι κάποια θικάρια, μέσω των οποίων εισέρχονται οι καθετήρες. Οι καθετήρες αυτοί φτάνουν μέχρι την καρδιά και στα στόμια των στεφανιών αρτηριών εγχύεται σκιαγραφικό υλικό. Και μέσω του σκιαγραφικού υλικού μπορούμε να διαπιστώσουμε αν σε κάποια σημεία των στεφανιών αρτηρίων υπάρχουν κάποιες στενώσεις. Αυτές λοιπόν τις στενώσεις μπορούμε μέσω της αγγειοπλαστικής να τις διορθώσουμε. Οι ασθενείς που πάσχουν από στεφανία νόσο συνήθως τι συμπτώματα έχουν? Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι πόνος κατά τη βάδιση, στο στήθος, κυρίως με αντανάκλαση στο αριστερό χέρι ή στο τράχυλο. Πολλές φορές έχουμε και ασυμπτωματικούς ασθενείς, οι οποίοι έχουν παθολογικό τεστ κοπόσεως, χωρίς να έχουν απαραίτητα συμπτώματα. Τότε έχουμε μια ισχυρή ένδειξη ότι ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Πότε επιλέγεται η αγγειοπλαστική και πότε επιλέγεται το bypass? Να πούμε ότι η καρδιά έχει τρεις βασικές αρτηρίες. Όταν λοιπόν έχουμε πολλές και εκτεταμένες βλάβες και στα τρία αγγεία της καρδιάς, τότε αυτό πλέον τις περισσότερες φορές αποτελεί ένδειξη για αορτοστεφανία επανεμάτως, δηλαδή για χειρουργείο bypass. Τώρα, όταν η στένωση είναι σε ένα ή σε δύο αγγεία και μας επιτρέπεται βάσει ανατομίας της καρδιάς να προχωρήσουμε σε αγγειοπλαστική, τότε το κάνουμε, δηλαδή τροποθετούμε ένα ενδοαυλικό μπαλόνι, το μπαλονάκι που λέμε, και μετά τοποθετείται τις περισσότερες φορές ένας ενδοαυλικός νάρθηκας, είναι το λεγόμενο stent. Είναι επίπονη η διαδικασία για τον ασθενή? Η διαδικασία δεν είναι επίπονη, γιατί ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε ολική νάρκωση. Γίνεται μια τοπική αναισθησία στο σημείο της εισαγωγής του καθετήρα. Και από εκεί και μέρα το μόνο επίπονο είναι η κατάκληση, γιατί μετά την επέμβαση ο ασθενής πρέπει να μείνει κατακυκλημένος μεταξύ 6 και 8 ώρων στο κρεβάτι. Αυτό είναι το πιο επίπονο κομμάτι της διαδικασίας. Και χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο για πόσο διάστημα? Η απλή διαγνωστική στεφανιογραφία δεν χρειάζεται πάνω από μία μέρα νοσηλείας. Από τη στιγμή που θα γίνει και αγγειοπλαστική, ίσως να χρειαστούν 2 μέρες. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.